Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η σήμερα, 15 Ιουλίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλες αντιδράσεις για τα μέτρα στην εστίαση, απαξίωση και αρνητικές επιπτώσεις καταγγέλει η Πασκευή. Πρωτοβουλίες για τους εμβολιασμούς αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Περιφέρειες και δήμοι μπαίνουν μπροστά. 150 ευρώ στους νέους που εμβολιάστηκαν. Ανοίγει η πλατφόρμα. 90.000 νέοι από 18 έως 25 ετών μπήκαν στο σύστημα. Ο ΕΟΔΗ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας είναι 2.794. Διενεργήθηκαν 81.284 τεστ ανίχνευσης. 1.190 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 198 στη Θεσσαλονίκη, 8 στην Ιμαθία, 6 στο Κιλκής, 8 στην Πέλα, 4 στην Πιερία, 13 στις Σέρες και 15 στη Χαλκιδική. Το 80% των κρουσμάτων είναι ηλικίας μικρότερης των 39 ετών. Αναφορικά με τις μεταλλάξεις, οι νέες καταγραφές έδειξαν 281 νέα στελέχη της Δέλτα από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου και 402 συνολικά, ενώ διπλασιάστηκαν τα στελέχη της Νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, καθώς από τα 115 που είχαν καταγραφεί ως τις 2 Ιουλίου έφτασαν στα 215 5 μέρες μετά. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 132, η διάμεση ηλικία τους στα 66 έτη και το 84,1% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας ήταν 112. Οι νέες απώλειες 6, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.819. Το 95,2% των θανόντων είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού των νέων ηλικίας 15 έως 17 ετών. Να εμπιστευτούν οι γονείς τον παιδίατρό τους, ζήτησε η καθηγήτρια παιδικής λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την απογευματινή ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας, ενώ τόνισε ότι οι νέοι δεν είναι άτρωτοι. Εν τω μεταξύ, η επιδείνωση των επιδημιολογικών στοιχείων, ειδικά σε κάποιες περιοχές της χώρας, είναι τέτοια που ίσως και να βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη λήψη μέτρων. Συνεπώς, ξέρω ότι οι παιδίατροι μας είναι υπέρ του εμβολιασμού. Συνεπώς, οι γονείς θα πρέπει να εμπιστευθούν τη γνώμη του παιδιάτρου έτσι όπως την εμπιστεύονται για όλες τις άλλες οδηγίες που τους δίνει. Και νομίζω ότι κάθε τι καινούριο σοκάρι, όμως οι γονείς πρέπει να έχουν, εκτός από την εμπιστοσύνη που έχουν στο δικό τους το παιδίατρο, τον οποίο θα ακούσουν τη συμβουλή του, να έχουν εμπιστοσύνη και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Γιατί θα σας θυμίσω ότι σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήμασταν πολύ συντηρητικοί και εξακολουθούμε να είμαστε συντηρητικοί. Δηλαδή, παρόλο που τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech ενεκρίθηκε αρχικά από το FDA και μετά από τον EMA, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και από την πρώτη στιγμή κάποιες χώρες, εκτός από την Αμερική και στην Ευρώπη, ξεκίνησαν άμεσα τους εμβολιασμούς των εφήβων, εμείς σαν Επιτροπή είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε δεδομένα ασφάλειας από την κυκλοφορία του εμβολίου στον πραγματικό κόσμο, από τον μαζικό εμβολιασμό των παιδιών στην Αμερική, στον Καναδά και σε άλλες χώρες. Και μόνο εφόσον είδαμε στοιχεία σημαντικά, μεγάλο όγκο στοιχείων για την ασφάλεια των εμβολίων, προχώρησαμε στη σύστασή μας. Συνεπώς, νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να ακούσουν προσεκτικά αυτά που τους λέμε και εμείς, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά και ο παιδίατρος τους, και να κατανοήσουν ότι οι έφηβοι δεν είναι άτρωτοι. Ξέρουμε ότι από στοιχεία της ΕΔΙΚΑ ότι από την αρχή του Ιανουαρίου έχουν νοσηλευτεί περίπου 200 έφηβοι. Ξέρουμε από στοιχεία από την βιβλιογραφία για την νοσηλεία και για την νοσηρότητα των εφήβων. Ήδη και στην Ελλάδα βλέπουμε μια μικρή αύξηση στην νοσηλεία των εφήβων. Σε 6 περιοχές που κάναμε αναφορά, νομίζω είναι ξεκάθαρη η επιβάρυνση επιδημιολογική. Και ναι, είμαστε ένα βήμα πριν πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Θεωρούμε όμως ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα μέτρα, εάν μπορέσουμε στα επόμενα 24 ώρα να συντονιστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και να γίνει αντιληπτό από όλους ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να στεγανοποιήσουμε όλα τα κλάστερ και τις ιορές που υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Από εκεί και πέρα έχω αναφερθεί στις πηγές
που κρίνουν το ζήτημα της μεγάλης διασποράς, έχει αφορά στις νέες ηλικίες και αφορά κυρίως στο ζήτημα της διασκέδασης και των συναθρήσεων. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από την ιχνηλασία, αλλά και προκύπτει και από την επιδημιολογική διερεύνηση του ΕΟΔΗ. Δεν γίνεται η αναφορά αυτή για να στοχοποιήσουμε επιχειρήσεις ή τρόπους διασκέδασης. Έχουμε όλη ανάγκη και από ψυχαγωγία και από διασκέδαση. Αυτό που χρειάζεται όμως και είναι ξεκάθαρο για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τον πληθυσμό είναι ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό με τους όρους και τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν. Οι αρνητές του εμβολίου δεν μπορούν να αποτρέψουν το τείχος της ανοσίας, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας από τη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος της συνάντησης που πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Καλαμαριάς με τον Δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη. Ο κύριος Πέτσας εκτίμησε ότι οι αρνητές δεν ξεπερνούν το 14% του πληθυσμού. Την εκτίμηση ότι οι αρνητές του εμβολίου δεν ξεπερνούν το 14% του πληθυσμού και δεν μπορούν να αποτρέψουν το τείχος της ανοσίας, εξέφρασε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας σε δηλώσει του μετά τη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο Καλαμαριάς με τον Δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη και φορείς του ιατρικού, φαρμακευτικού και του εμπορικού κόσμου. Μπορώ ότι θα επιταχύνουμε ένα ήδη επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα και πιστεύω ότι όλοι μαζί, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, εμπορικός, επιχειρηματικός κόσμος, κόσμος της επιστήμης και πολίτες, θα καταφέρουμε να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας που χρειάζεται πριν φτάσουμε στο αυτό. Ο κύριος Πέτσας σχολίασε τις χθεσινές μαζικές συγκεντρώσεις ενάντια στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Απέναντι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον εμβολιασμό για τον κορονοϊό, ένα σχόλιο, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, συνήθως αυτοί που έχουν μία άρνηση εκπεπιθήσεως κάνονται ανάλογα μεγάλη φασαρία σε σχέση με τον όγκο τους. Όλες οι μετρήσεις στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι αρνητές του εμβολίου είναι περίπου από 11 έως 13-14%. Είναι ένα σεβαστό νούμερο. Δημοκρατία έχουμε, μπορεί να εκφράσει κανείς την άποψή του. Δεν είναι ικανό όμως αυτό το ποσοστό να αποτρέψει το τείχος της ανοσίας. Εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς τους συμπολίτες μας που είναι επιφυλακτικοί και αναβιωτικοί και τους λέμε είναι τώρα η ώρα να κάνεις το εμβόλιο, προκειμένου να θωρακίσεις τον εαυτό σου, τους οικείους σου και το κοινωνικό σύνολο. Για δε τους αρνητές, αυτό που έχει σημασία είναι όλοι να αντιληφθούν ότι σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις κυρίως κινδύνει από μία. Από μια διασπορά που θα τους πλήξει. Επομένως, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω να ακούμε την επιστήμη και να βάζουμε ένα φραγμό στον αναθολογισμό. Σε ό,τι αφορά την καμπάνια υπέρ των εμβολιασμών που οργανώνεται σε συνεργασία με τους Δήμους όλης της χώρας, ο αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε ότι περιλαμβάνει πολλές δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τώρα τα θέματα του εμβολιασμού, με πολύ χαρά είδα μια πολύ θετική ανταπόκριση, όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και από τον ιατρικό, τον κόσμο των φαρμακοποιών και τον κόσμο των εμβολιαστήριων που ήταν στη συζήτησή μας. Και αποφασίσαμε από κοινού να ενώσουμε δυνάμεις, όπως κάνουμε παντού σε όλη την Ελλάδα, για να επιταχύνουμε ένα ήδη επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Πώς θα το κάνουμε αυτό, με δράσεις επικοινωνίας για να πείσουμε αυτούς που είναι αναποφάσιστοι, επιφυλακτικοί, αναβλητικοί. Είπαμε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως ενάρτηση μιας αφίσας του ιατρικού συλλόγου στα καταστήματα, όχι μόνο τα δημοτικά, αλλά και τα εμπορικά, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε οποιοδήποτε χώρο, ώστε ο πολίτης να βλέπει το παράδειγμα των γιατρών του και να σπέβδει και εκείνος να εμβολιαστεί. Δράσεις όπως έχουν να κάνουν με τις ερωτήσεις-απαντήσεις, τα συνηθισμένα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες όταν έχουν κάποιες απορίες και μπορούν να κυκλοφορήσουν είτε σε επιλάδια του Δήμου, είτε στις εκδόσεις του Δήμου, είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου και φυσικά δράση ενημέρωση όπως πολλές ήδη έχει αναλάβει και έχει κάνει ο Δήμος της Καλαμαριάς. Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στην Καλαμαριά η διαχείριση της πανδημίας πηγαίνει καλά σε οργανωτικό επίπεδο. Αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη, ο κύριος Πέτσας διαβεβαίωσε για την άμεση ένταξη των έργων που περιλαμβάνει το σχέδιο του Δήμου. Ήταν οργανωμένο σχέδιο που έχουμε βάλει για τον προγραμματισμό της Τρίτσης και το σύνολο των έργων αυτών θα ενταχθούν προς σηματοδότηση. Όπως συζητήσαμε μέσα, σκοπός έχει να, όχι μόνο να ενταχθούν κάποια στιγμή, αλλά να ενταχθούν και γρήγορα. Επομένως, μια προτεραιοποίηση που έχουμε κάνει, νομίζω ότι τις επόμενες αξιολογήσεις θα δούμε έργα που έχετε υποβάλει, μελέτες για τις δράσεις στις επαιδιακές των 200-221, την αστική αναζωογόνηση, την ανακύκλωση έργα που συνεχώνει και του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα τα δούμε να εντάσσονται σύντομα ώστε να δρομολογηθούν και να τα απολαύσουν όσο να το πιο γρήγορα και οι δημότες. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, συζητήθηκαν επίσης τα έργα που προωθεί ο Δήμος, όπως η ανάδειξη της οδού Πόντου, αλλά και οι παρεμβάσεις που προγραμματίζει για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, τα οποία, όπως είπε ο Δήμαρχος, πρέπει να τρέξουν γρήγορα.
Εν τω μεταξύ, μεγάλες αντιδράσεις στους επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης και της διασκέδασης έφεραν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Όπως λένε, γεμάτοι παράπονο, τα περισσότερα μαγαζιά δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν και οδηγούνται στο μαρασμό και την απαξίωση. Ενώ συμπληρώνουν πως τον Σεπτέμβριο θα φανεί το μέγεθος του προβλήματος. Οι επιχειρηματίες τονίζουν ότι οι πελάτες θα βρουν την άκρη. Οι ίδιοι όμως όχι, ενώ για το θέμα των εμβολιασμών ξεκαθαρίζουν πως ο κόσμος δεν εμβολιάζεται με απειλές και εκφοβισμό. Τον ασκό του εόλου στους ανθρώπους της εστίασης και της διασκέδασης άνοιξε η κυβέρνηση με τα νέα μέτρα που πήρε προλίγων ημερών, με αποτέλεσμα η οργή και η αγανάκτηση των επαγγελματιών του κλάδου να ξεχυλίζουν. Οπότε καλά θα κάνει η κυβέρνηση να το δει διαφορετικά και να μην άρχει ασκώντας τόσο σκληρά την εξουσία. Διότι και οι μνήμοι και οι καταστάσεις πάντοτε πληρώνουν τον λογαριασμό, όπως και στα δικά μας μαγαζιά. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, Νίκη Κωνσταντίνου, οι πολίτες δεν μπορούν να πιεστούν για να κάνουν το εμβόλιο και θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση. Πιστεύω ότι με απειλές, με χαρτιλίκωμα, με πίεση δεν εμβολιάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος εμβολιάζεται αν σε οποιαδήποτε περίπτωση απευθυνθεί στο γιατρό του. Μόνο ο γιατρός μπορεί να μας πείσει. Ναι. Κανένας άλλος. Κοινή πεποίθηση των καταστηματαρχών στην εστίαση και διασκέδαση είναι πως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μπαρ και των νυχτερινών κέντρων μόνο με τους εμβολιασμένους πολίτες, καθώς η πλειοψηφία αυτών είναι ηλικιωμένη. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι εμείς θα δουλέψουμε με ένα 5-10% της πληρότητάς μας μέσα σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν εξυπηρετούνται οι θέσεις κόσμου. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας αυτών των επιχειρήσεων, που είναι και πολύ άριθμο το προσωπικό που απασχολείται. Με παράπονο και αγωνία για την επόμενη μέρα, επισημαίνουν ότι τα μέτρα αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τον κλάδο τους στον μαρασμό και την απαξίωση. Προστατεύτηκαν όλοι οι κλάδοι και ο δικός μας οδηγήθηκε στον γκρεμό. Ναι. Με αυτά που απαγόρευε η κυβέρνηση, αλλά και αυτά που επέτρεπε η κυβέρνηση. Δεν είναι σωστό, είναι άδικο αυτό. Έτσι. Αυτό που φοβούνται, όπως λένε, είναι τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, όπου και θα φανεί το μέγεθος του προβλήματος. Ο εσωτερικός χώρος τώρα μπορεί να μην δουλέψει. Καλά, κάποια μαγαζιά θα πάθουν ολοσχερό ζημιά, διότι δεν μπορούν πουθενά αλλού. Είναι ότι όσο κρατάει ο καιρός, okay, βοηθάει. Αλλά δεν βοηθάει σε κάτι άλλο. Στην ψυχολογία του καταναλωτή. Στην εσωστρέφεια που προκαλεί. Εμείς ξέρουμε πώς να διασκεδάσουμε τους καταναλωτές. Και με λιγότερα λεφτά μπορούμε να τους διασκεδάσουμε. Τρομαγμένους ανθρώπους όμως δεν μπορεί κανείς να τους διασκεδάσει. Για την εφαρμογή ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού σημειώνουν πως είναι ασυμβίβαστο με τη δουλειά τους, καθώς το πελατολόγιο τους διαλύεται. Μάλιστα συμπληρώνουν ότι ο κόσμος θα βρει την άκρη, οι επιχειρηματίες όμως όχι. Ο κόσμος θα συνηθίσει, θα εμβολιαστεί, θα φορέσει τη μάσκα, θα έρθει ή θα πάει στη βεράντα του και θα βρεθεί με τους φίλους, την οικογένειά του. Ο επιχειρηματίας όμως δεν θα επανέλθει. Ας σκεφτούμε ψύχρεμα και με αξιοπρέπεια για να περάσουμε αυτή τη στενοπό όπως πρέπει σε ένα τέτοιο έθνος. Όσον αφορά τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν για τους παραβάτες, η πρόεδρος της Πασκεδή τονίζει πως αποτελούν προσοδοφόρα πηγή για κάθε ελεγκτικό φορέα. Το πρόστιμο για τους παραβάτες έχει προβλεφθεί με κάθε λεπτομέρεια. Είναι υψηλό και μάλιστα θα μπορούσε να πω προσβάλλει και την αρχή της αναλογικότητας. Όπως και να έχει, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επαγγελματίες στην εστίαση και τη διασκέδαση, αλλά και ο κόσμος βρίσκονται κυριολεκτικά σε αναμένα κάρβουνα με την ανακοίνωση των νέων μέτρων, περιμένοντας κάποια μεταστροφή της κυβέρνησης το προσεχές διάστημα. Καλησπέριζω στο κεντρικό δελτίο τον Φέδωνα Βόβολη, επικεφαλής του κινήματος Ελεύθερη Ξανά. Κύριε Βόβολη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μόσχη, καλησπέρα. Τις χθεσινές συγκεντρώσεις εσείς τις διοργανώσατε? Ναι, εμείς τις διοργανώσαμε. Γιατί ερίζουν και άλλοι επ' αυτού, γι' αυτό σας ρωτάω. Ακούω και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς να λένε ότι... Όσοι ερίζουν, ας το δείξουν. Δεν υπάρχει... Ακούστε κάτι. Τις συγκεντρώσεις τις οργάνωσαν όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Εγώ ανήγγυλα πρώτος προφανώς. Μαζεύτηκαν άνθρωποι από όλα τα σημεία σε πολλές πόλεις της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα κάτσουμε να πούμε ποιος τις έκανε και ποιος δεν τις έκανε. Όλοι μαζί τις κάναμε. Όλοι οι άνθρωποι είχαν τον ίδιο σκοπό, είτε εγώ, είτε άλλοι, είτε η δική μας κίνηση, είτε κάποια άλλη. Το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Ναι. Όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι ζητάμε τα ίδια δικαιώματα. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία που μιλούσε πριν από λίγο.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλά θέλω να πάω στην ερώτηση η οποία νομίζω σας έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Αν χτίζονται πολιτικές καριέρες με την ευκαιρία της πανδημίας, αν κάποιοι επενδύουν στο φόβο, φαντάζομαι σας το έχουν θέσει. Χτίζονται πολιτικές καριέρες με την ευκαιρία του οτιδήποτε. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας την έχτισε ακριβώς έτσι. Και πάρα πολλοί άλλοι τη χτίσαν. Εγώ προσωπικά, αν ρωτάτε για μένα, δεν πάμε να χτίσουμε πολιτικές καριέρες. Είναι ένα πολύ ωραίο εφιολόγημα της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι και έξυπνο. Ξέρετε, κάποιες φορές, όταν βάλλονται κάποιοι άνθρωποι για να καλυφθούν και μόνο, για να προστατευτούν, για να μην γράφουν μόνοι τους, χρειάζεται να κάνουν κάτι διαφορετικό. Να μπουν σε μια πολιτική φάση, στην οποία να απειλήσουν επί της ουσίας το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε κάτι, για ρώτησε τους Έλληνες, πολλούς εκ των Ελλήνων, τους εκφράζουν οι 300 της Βουλής. Δηλαδή, εσείς τι λέτε, ότι είναι θέσφατο και δεδομένο των 300, οι άλλοι όλοι είναι πολιτικοί τυχοδιώκτες, αυτό μας λέτε, ότι τρέχουμε να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις. Να το πάρουμε πίσω, να μην ασχοληθούμε. Πώς θα αντιδράσουμε για τη ζωή μας, πώς θα αντιδράσουμε για αυτά που γίνονται κάθε μέρα, αν είμαι εγώ το πρόβλημα, να κάνω πίσω, να παραμείνουν αυτοί που υπάρχουν, να τελειώνουμε. Μάλιστα, κύριε Βογόλη, εσείς σας έχω ακούσει ότι δεν είστε κατά των εμβολίων, είστε κατά των συγκεκριμένων εμβολίων, σωστά. Ούτε καν αυτό. Θα σας πω το εξής. Ναι, δεν είμαι κατά των εμβολίων, ποτέ δεν ήμουν. Φυσικά και συστήνω τα εμβόλια όταν πρέπει να γίνουν, στους ανθρώπους που πρέπει να γίνουν. Να ούτε πούμε σε όσους δεν γνωρίζουν ότι είστε γιατρός, καρδιολόγος και μάλιστα επεμβατικός. Ναι, είμαι γιατρός καρδιολόγος. Ναι. Ούτε καν αυτόν επί της ουσίας δεν είμαι. Και λέω, θέλουμε κάποια χρόνια μελετών να εμπιστευτούμε τα εμβόλια, να δούμε παρενέργειες. Και όταν θα έρθει η ώρα και πραγματικά πιστούμε και οι γιατροί, δεν έχω πρόβλημα να τα συστήσουμε, ξέρετε. Δεν λέω ότι θα μπαίνουν αυτά τα εμβόλια και θα περνάνε τσιπάκια. Αυτά πράγματα, ξέρετε, τα κάνουν για να δείξουν κάποιους ανθρώπους γραφικούς και να βάλουν ένα σύνολο γραφικότητας. Είναι όπως χθες δείχναν σε μια στη συγκέντρωσή μας κάποιους ανθρώπους να κρατάνε ένα σταυρό. Και κρατούσε ένας ιερέας ένα σταυρό, τι σημαίνει. Ότι δεν το κάνουν οι άνθρωποι λόγω του Χριστού. Δεν υπάρχουν αυτά, ξέρετε. Ένα εμβόλιο χρειάζεται σίγουρα μελέτες. Όταν θα πιστούμε, θα το πούμε, θα το συστήσουμε. Προφανώς υπάρχουν και στάδια, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μας δίνει ένα όπλο η επιστήμη για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα. Ήδη έχουμε 4 εκατομμύρια νεκρούς. Ναι. Είναι ένα όπλο ατελές επί της ουσίας. Εγώ δέχομαι οι άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν και φοβούνται να το κάνουν, αλλά εμείς φωνάζουμε για ένα πράγμα. Όχι στις υποχρεωτικότητες. Όχι στα εμβόλια. Όχι στους να υποχρεώνει τους ανθρώπους. Όχι να τους απειλεί στην εργασία τους. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Ναι. Δεν μπορεί να με το καταλαβαίνετε, έτσι. Ισχύει... Και για τους διαχωρισμούς, όχι γι' αυτό. Ισχύει ναι. Για όλους αυτό, για όλες τις επαγγελματικές μερίδες και κλάδους. Βεβαίως και ισχύει. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν. Δηλαδή, από πότε άλλαξε το θέσφαρο της ιατρικής, γιατί να μην ισχύει, δεν καταλαβαίνω. Βεβαίως. Ναι. Ποιον θα υποχρεώσουμε τους υγειονομικούς, για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Και άλλες φορές υπήρχαν ιώσεις. Δεν ανακαλύψαμε τις ιώσεις, ξέρετε, χθες. Θα παίρνουμε τα μέτρα. Υπάρχουν και μέτρα, ξέρετε. Θέλετε να σας πω κάτι σημαντικό. Όποιος εμβολιάζεται. Καλύπτεται. Τι είναι αυτό από τον ανεμβολίαστο κινδυνεύει κάποιος. Όταν κάνουμε τα εμβόλια μας για να πάμε στην Αφρική, δεν νομίζω να κινδυνεύουμε από τους ανεμβολίαστους εκεί κάτω. Έτσι δεν είναι. Από τους ανεμβολίαστους δεν κινδυνεύουν πιθανόν οι ίδιοι, κινδυνεύουν και κάποιους τους οποίους θα μεταφέρουν τον ιό. Για ποιους μιλούμε. Για τους νέους, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα και λόγω της νοτιοαφρικανικής και της Δέλτα. Ακούω πολλούς να λένε γιατί να εμβολιάσουμε τους νέους. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να εμβολιαστούν όλοι οι ενήλικες για να μην χρειάζεται να βάζουμε τους νέους μπροστά. Και εμένα δεν μου ακούγεται καλό, αλλά από τη στιγμή που δεν θέλουν να αυτοπροστατευτούν οι μεγαλύτεροι, δεν πρέπει οι υπόλοιποι να αναλάβουν δράση. Όχι. Τι θα κάνουμε, δηλαδή θα πάμε να εμβολιάσουμε τους νέους επειδή δεν θέλουν να προστατευτούν οι ηλικιωμένοι. Δεν νομίζω. Τους αφήνουμε έτσι. Ποιους? Τους μεγάλους. Γιατί τους αφήνουμε έτσι, αφού υπάρχει εμβόλιο, μπορούν να το κάνουν. Έχουν επιλογή. Ναι, αν δεν θέλουν να το κάνουν, η πολιτεία πώς θα λειτουργήσει, κύριε. Αυτό δεν είναι λογική ιατρική. Ναι. Καλά, προφανώς δεν είναι και λογικό. Ακούστε με λίγο. Θα σας ακούσω μισό λεπτάκι λίγο. Προφανώς δεν είναι λογικό και δεν ακούγεται και ηθικό, έτσι. Αλλά πώς θα λειτουργήσει ένα κράτος, μια πολιτεία, ως τιμωρός, δηλαδή θα πει ότι αφού δεν θέλουν οι άνω των 50, κάποιοι έτσι άνω των 50, να τους αφήσουμε και ας κανονίσουν την πορεία τους. Ο καθής είναι υπεύθυνος για την υγεία του. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να βλάπτε, θα μου το λέγατε αυτό, αν έβλεπτε κάποιον. Τη στιγμή που υπάρχει ένα εμβόλιο, ακούστε με, το κάνετε, προστατεύεστε, δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση παραπέρα. Ναι, υπάρχει συλλογικότητα στην κοινωνία. Είμαστε μια οργανωμένη κοινωνία. Συλλογικότητα στην κοινωνία, όχι στα εμβόλια όμως. Όχι στα εμβόλια. Συλλογικότητα, όχι στις ιατρικές πράξεις. Ποια συλλογικότητα είναι αυτή, γιατί δεν υπήρχε πρόπερση. Πάντα είχαμε ιώσεις. Τι σημαίνει αυτό.
θα εμβολιαστεί κάποιος για να κάνει τι, επαναλαμβάνω, σε κάποιον άνθρωπο? Θα τον προστατεύσει? Πολύ, πολύ κοινικό μου ακούγεται, κύριε Βόβολη, γιατί το προστατεύει. Πώς ακούγεται? Δηλαδή, μα, θα κάτσει κάποιος, σας το είπα, ένας νεαρός, να εμβολιαστεί, ναι, για να προστατεύσει κάποιον που έχει το εμβόλιο και δεν το κάνει. Αυτό μου λέτε. Mm-hmm. Αυτό είναι κοινισμός. Ναι. Σας ακούω να πατάτε πάνω σε φράσεις οι οποίες τροποποιήθηκαν, ενώ των επιστημόνων, ειδικά της Επιτροπής, τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πανδημικού κύματος, από την αρχή, από το Φεβρουάριο του 20 και εντεύθεν. Γιατί δεν δέχεστε ότι είναι κάτι δυναμικό? Εσείς ως γιατρός θα έπρεπε να το καταλαβαίνετε περισσότερο. Κάτι πρωτόγνωρο, καινοφανές, δυναμικό, προφανώς αλλάζουν τα στοιχεία. Να σας απαντήσω για την καινοφάνεια, λοιπόν. Ακούστε κάτι. Είναι μία ίωση. Μία ίωση η οποία έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, προφανώς. Είναι ένα πράγμα που δεν το γνωρίζουμε. Προφανώς μία ίωση του αναπνευστικού, η οποία είναι αγκιακό το πρόβλημα επί της ουσίας, έχει ανακαλυφθεί. Μπορεί σε έναν ευπαθή άνθρωπο να τον γυρίσει σε πνευμονίες και μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος. Είναι λογικό. Γίνεται, ξέρετε, και με την ίωση της γρήπης γινόταν. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ίωση. Δεν είπαμε ότι δεν μπορεί δυνητικά να πεθάνει ένας άνθρωπος. Δεν είπαμε ότι δεν μπορεί να έρθει σε κίνδυνο. Αλλά συγγνώμη. Διαβάζουμε τις στατιστικές ποιες είναι, ποια είναι η θνητότητα, τι συμβαίνει και κάτι σημαντικό. Ακούστε με. Υποχρεωτικότητα. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ποτέ υποχρεωτικότητα. Εάν ξεκινήσει αυτός ο ασκός του αιώλου, πλέον δίνουμε τα χέρια της επιστήμης τα πάντα. Μπορούν να μας κάνουν πλέον οτιδήποτε. Αύριο θα μας πούν κάτι άλλο για το καλό του κόσμου. Δεν είναι. Απαγορεύεται. Ακούστε κάτι. Δεν έγινε τυχαία στην Ερεβέργη το σύμφωνο εκείνο. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να πιέσει κανείς κανένα, ούτε επέμβαση. Να πεθαίνει ο άλλος, απαγορεύεται εγώ να του κάνω επέμβαση, εάν ο ίδιος δεν συμφωνεί. Ναι. Δεν θα μας συλλογικότητα. Ατομική ευθύνη είναι για τον καθένα. Η οικεί του. Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιες στιγμές να μην έχει. Να μην βρίσκεται σε θέση που να μπορεί κάποιος να αποφασίσει, μπορεί να αποφασίσουν οι οικοί. Μιλάτε τώρα για νομικό θέμα, σαν να δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει. Εάν κάποιος δεν έχει τα σώστα, φαίνεται, έτσι. Όχι, όχι. Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη από παροχή ιατρικής φροντίδας και δεν είναι σε θέση να αποφασίσει για τον Α ή τον Β λόγο. Μιλάτε για πολύ ειδική περίπτωση όμως, δεν είναι. Με τα παιδιά τι θα γίνει? Άνοιξε η πλατφόρμα 15-17. Τα παιδιά δεν κυδαιμονεύουν τους εαυτούς τους. Υπάρχουν γονείς. Οι γονείς θα συμβουλευτούν τους παιδιάτρους, τι να κάνουν? Εννοείται. Ο καθένας πρέπει να συμβουλεύεται τον γιατρό του. Αυτό είναι δεδομένο κατά μένα. Πάντα πρέπει να γίνεται αυτό, έτσι. Ο καθένας πρέπει να τον συμβουλεύεται. Ο γιατρός του είναι ο υπεύθυνος. Τον εμπιστεύεται ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Βεβαίως και πρέπει. Καταλαβαίνω τη διχογνωμία που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους και γιατρούς, έτσι. Ναι. Πάντα υπήρχε διχογνωμία. Πάντα υπήρχαν κάποιοι που λέγανε, ξέρεις, αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό δεν πρέπει. Και διαφωνούσαν. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται ελεύθερα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Βόβολη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και πάλι. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ανοίγει μέχρι τις 20 Ιουλίου η πλατφόρμα προκειμένου οι νέοι που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου να υποβάλουν αίτηση για την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ, το λεγόμενο Freedom Pass. Σημειώνεται ότι από τις 28 Ιουνίου που ανακοινώθηκε το μέτρο έχουν μπει στο σύστημα περίπου 330.000 νέοι πολίτες, εκ των οποίων 90.000 είναι ηλικίες 18-25 ετών. Κυβέρνηση και λοιμοξιολόγοι ψάχνουν καθημερινά τρόπους για να πείσουν τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, θέλοντας έτσι να χτιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα το λεγόμενο τείχος ανοσίας. Ένα από τα μέτρα που αποφασίστηκε το προηγούμενο διάστημα ήταν να δοθεί βάουτσερ 150 ευρώ σε όσους νέους είχαν εμβολιαστεί νωρίτερα, είτε σε όσους πραγματοποίησαν έστω την πρώτη δόση. Εντάξει. Ο καθένας το παίρνει όπως νιώθει. Εγώ δεν. Είτε τα πάρω είτε όχι, τον εμβολιασμό θα τον κάνω, όπως και να έχει. Έχει αποφασιστεί δηλαδή. Ναι. Ή τώρα είτε το κάνουν υποχρεωτικό, κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Εγώ θα το πάρω τα 150 ευρώ, το βρίσκω ένα θετικό κίνητρο, είναι ένα κίνητρο, γιατί όχι. Αυτά. Έχετε κάνει το πρώτο εμβόλιο? Ναι, την πρώτη δόση, τώρα τη δεύτερη. Η πλατφόρμα προκειμένου οι νέοι που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου να υποβάλουν αίτηση για την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ, το λεγόμενο Freedom Pass, ανοίγει στις 18 με 20 Ιουλίου. Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων και ότι πράγματι εμβολιάστηκαν και έπειτα από 24 ώρες με μια χρεωστική ψηφιακή κάρτα θα λάβουν το χρηματικό ποσό. Θετικό. Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Είτε να πάνε κάποιες διακοπές, είτε να δουν κάποια παράσταση, ό,τι θέλουν. Συμφωνείτε ότι είναι ένα κίνητρο αυτό για την νεολαία να εμβολιαστεί? Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και αυτό είδα και σε άλλες χώρες γίνεται έτσι κι αλλιώς. Είναι θετικό το να εμβολιαστούν οι νέοι? Πιστεύω είναι το πιο βασικό, γιατί είναι και όλες αυτοί που κυκλοφορούν. Αυτό. Είναι το τυράκι για να πάνε τα πιτσιρίκια που έχουν αμφιβολίες και να κάνουν το εμβολιασμό. Αυτό. Συμφωνείτε με το να εμβολιαστούν και πιο μικρές ηλικιακά ομάδες? Τι, εγώ είναι σημαντικό να συμφωνήσω. Οι γιατροί, άμα το λένε, τι, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα.
Άμα το πούνε οι γιατροί, το είπαν οι γιατροί. Από τις 28 Ιουνίου, όταν και ανακοινώθηκε τόσο το Freedom Pass όσο και κάποια άλλα μέτρα, έχουν μπει στο σύστημα περίπου 330.000 νέοι πολίτες, εκ των οποίων οι 90.000 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18 με 25 ετών. Δεν το υπολογίζαμε αυτό, αλλά εγώ είχα κλείσει τα παιδιά μου πριν ανακοινωθεί το μέτρο, ούτως ή άλλως. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Επιτρέπει η νεολαία να κάνει το εμβόλιο. Εννοείται. Με το που ανοίξαν, εγώ έχω 3 αγόρια, 18 με 25 και οι 3. Τις πρώτες μέρες έκλεισα το εμβόλιο, ναι. Η άποψη της πλειοψηφίας του κόσμου που πραγματοποιεί τον εμβολιασμό είναι πως τα 150 ευρώ είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τα νέα παιδιά, τα οποία κυκλοφορούν περισσότερο από τον καθένα, συναναστρέφονται και έχουν πολλές επαφές καθημερινά, όμως δεν πρέπει να είναι ο βασικός λόγος για να κάνουν το εμβόλιο, καθώς προέχει η υγεία. Θα λέγω ότι είναι ένα κίνητρο για να αποφασίσουν και οι νέοι να κάνουν, γιατί πιστεύω ότι κινούνται πιο πολύ έξω, διασκεδάζουν, συναναστρέφονται με συντομήλικους, συμφοιτητές. Και θα πρέπει, γιατί δεν νομίζω ότι είναι σωστό τρίτη χρονιά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία να παραμείνουν ακόμη κλειστά. Είναι ένα κίνητρο. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Ο νέος κόσμος θα βγει, θα πάει ταξίδι. Οπότε νομίζω είναι χρήσιμο. Το βρίσκω ένα θετικό μέτρο και είναι ένα κίνητρο για τους νέους να κάνουν και αυτό το εμβόλιο. Πρέπει η ανοσία, το τείχος ανοσίας να χτιστεί και στις νεαρότερες ηλικίες. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν εμβολιαστεί 7 εκατομμύρια πολιτών για να αναχαιτιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό η πανδημία, με τη συμμετοχή της νεολαίας να συμβάλλει σημαντικά ώστε ο αριθμός αυτός να μην αποδειχθεί όνειρο θερινής νυχτός. Για λεφτά θα μιλήσουμε τώρα και μάλιστα για πολλά, για δισεκατομμύρια. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Ιωάννης Ρουκάς. Κύριε Ρουκά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μόση, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Έρχονται τα πρώτα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δεν απατώμε μέχρι το τέλος Ιουλίου, περιμένουμε 4 δισεκατομμύρια, έτσι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι μια παράλληλα με το πρόβλημα που έχουμε με τον κορονοϊό και το ανισχυτικό κομμάτι της αύξησης των κρουσμάτων. Έχουμε τα ευχάριστα νέα, ευτυχώς, της έγκρισης του Ελλάδα 2.0 και των πρώτων 12 έργων που θα δώσουν αυτά τα χρήματα στη χώρα άμεσα. Mm-hmm. Εγκρίθηκαν τεχνικά δελτία. Βλέπω ότι μεταξύ άλλων υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά έργα. Διάβαζα για τον Ε65. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας αυτοκινητόδρομος ημιτελής, ο οποίος θα συνδέει χοντρά-χοντρά, να το πούμε, Λαμία με Γιάννενα. Έχει μείνει σε εκκρεμότητα δεκαετίες. Είναι 480 εκατομμύρια μόνο αυτό. Έτσι, σκεφτείτε ότι είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο εγώ δεν το βλέπω μόνο από την έννοια ότι θα συνδέσει δύο πόλεις και δύο περιοχές οι οποίες ήταν αποκομμένες. Τα 487 εκατομμύρια θα πέσουν στην αγορά. Δηλαδή θα είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες θα τις κατασκευάσουν, θα έχουν προμηθευτές, θα έχουν συνεργάτες. Αντιλαμβάνεστε, έτσι. Θα δουλέψει κόσμος, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά. Και μέσα στα λεφτά αυτά, όχι τα 480 τα υπόλοιπα, είναι και το κομμάτι της ψηφιακής μέρημνας, είναι τα λάπτοπ και τα μέσα επικοινωνίας με τα παιδιά για τα σχολεία. Είναι και άλλα, είναι πολύ σημαντικά τα πρώτα 12 αυτά έργα, και το σημαντικό ποιο είναι, ότι μας έδωσαν το OK που λέμε στην καθομιλωμένη αμέσως. Δηλαδή είμαστε από τις πρώτες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούν να γίνουν κεφάλαιο κίνησης, έτσι. Όχι, βέβαια, μιλάμε πάντοτε για επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία συνδυάζονται και με δανεισμό της χώρας για να φτάσουμε σε αυτά τα 30 δις και με τη μόχλευση να φτάσουν τα 60. Και βεβαίως πρόσφατα σε μια συνάντηση, χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν οι τράπεζες με τα επιμελητήρια και με τον κύριο Ζαβό και τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Κουρμούση της διαχείρισης χρέους, μίλησαν ακριβώς για αυτό το πράγμα, πώς πρέπει και οι τράπεζες να μπουν στο παιχνίδι πλέον, να χρηματοδοτούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν μείνει κακά τα ψέματα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και λόγω της πανδημίας τώρα, εκτός νυμφώνος. Ναι, σας το λέω περισσότερο, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν στο βάθος του μυαλού τους ότι αν στραβώσουν τα πράγματα, δηλαδή αν επιβαρυνθεί επιδημιολογικά περισσότερο η χώρα και ξαναμπλέξουμε και χρειαστεί λήψη οικονομικών μέτρων, μπορεί να πιστέψουμε ότι λεφτά υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά δεν είναι από αυτά πάντως. Κοιτάξτε, για να μην παρασυρώμαστε, πρώτα απ' όλα είμαστε θετικά σκεπτόμενοι άνθρωποι. Και είδα και το ρεπορτάζ προηγουμένως, οι εμβολιασμοί θεωρώ ότι θα αυξηθούν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αυξηθούν, να χτίσουμε το περιβόητο αυτό τείχος της ανοσίας. Οι άνθρωποι που νοσούν είναι νεότερης ηλικίας και είναι πολύ ελαφρά νοσούντες. Δυστυχώς αυτούς που χάνουμε, τους χάνουμε επειδή δεν είχαν εμβολιαστεί, δεν πρόλαβαν, δεν ήθελαν, δεν θέλουν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, δεν θα χρειαστεί και δεν θα απαιτηθεί, Θεός φυλάξει, ένα καινούριο lockdown που σημαίνει κλείσιμο οικονομίας και άρα να σκεφτούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις κλειστές επιχειρήσεις πάλι. Όμως, σήμερα
ανακοινώθηκαν και τα μέτρα ρύθμισης των οφειλών, που βοηθάνε τις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα κορονοχρέη. Και προσέξτε, το μεγάλο άγχος των επιχειρηματιών ήταν αν θα μπουν όλα αυτά τα χρέη, όλες αυτές τις περιόδου, σε αυτές τις δόσεις, όχι μόνο τις πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων, αλλά και περισσότερο. Άρα φτάνουμε μέχρι τις 72 δόσεις για τα χρέη. Το 24-48 γίνεται 36-72, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Έχει βέβαια ένα επιτόκιο 2,5%, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 72 δόσεις. Είναι πάρα πολλές. Το 2,5% κύριε Ρουκά είναι στις 72 δόσεις. Στις 36 είναι άτοκα, έτσι. Πολλές. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και μιλάμε για όλα τα κορονοχρέη τελικά. Ναι, βεβαίως, και στα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν θα ανοίξει το σύστημα που λένε οι οικολογιστές εκεί στο τάξη, θα μπουν οι άνθρωποι και θα δούνε ποια χρέη ταιριάζουν με τις συγκεκριμένες δόσεις. Άλλοι μπορεί να επιλέξουν ΦΠΑ, έμφυα, ασφαλιστικά, βεβαίως. Τα πάντα. Βεβαίως, τα πάντα όλα που λένε. Και επανέρχονται στο παιχνίδι και κάποιοι οποίοι έχουν βρεθεί εκτός, έτσι. Είναι το θέμα της αναβίωσης που λέμε εμείς, της ρύθμισης των δόσεων που έχουν χάσει από την προηγούμενη περίοδο. Γιατί δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πανδημία. Επομένως, θα βοηθηθούν και αυτοί. Άκουγα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει για ένα πολύ μεγάλο ποσό που αφορά στα κορονοχρέη. 2,26 δισεκατομμύρια. Τόσα είναι. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και είναι το εντυπωσιακό είναι, κύριε Ρουκά, ότι δεν άφησε σχεδόν κανέναν αλόβητο όλη αυτή η ιστορία. Πώς θα μπορούσε, βέβαια, θα πει κάποιος. Μα είναι χιλιάδες. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Για σκεφτείτε πόσα ΚΑΔ που λέμε εμείς είχαν κλείσει όλο αυτό το διάστημα και αυτές που λειτουργούσαν και αυτές έχουν πληγεί. Άρα πρέπει να βοηθηθούν. Έτσι έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό. Πρέπει να είναι λίγο κάτω από το εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα εξυπηρετηθούν μέσω αυτής της διαδικασίας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί είναι μέσα και οι επαγγελματίες. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι και αυτοί δημιούργησαν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και φορεία κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα και πέρσι ακόμα και λέγαμε ότι όλες αυτές οι αναστολές, όταν θα πάνε και θα διπλώσουν οι δόσεις κτλ., τι θα γίνει τότε. Και σας είχα πει ότι όλο αυτό τεχνικά πρέπει να συμβεί. Δηλαδή, θέλω να πω, μιλούσαμε τον Απρίλιο, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θυμάστε που το λέγαμε. Και λέω ότι το Σεπτέμβριο, αν έχουμε γλιτώσει, θα αρχίσει η οικονομία να παίρνει μπρος. Αν δεν έχουμε γλιτώσει, που δεν είχαμε γλιτώσει τελικά, πάλι θα πάρουμε τις αναστολές και μετά θα βγει μια μεγάλη ρύθμιση για να μπορέσει να εξομαλύνει και να σβήσει αυτό το άγχος των επιχειρηματιών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Στους δικαιούχους βλέπω, εκτός από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις γνωστές λίστες με τους ΚΑΔ, εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή εργασίας ή βρέθηκαν στο συνεργασία. Βεβαίως. Όσοι έμπλεξαν με τα μισθώματα. Και με τα ακίνητα, ναι, βεβαίως. Με τα ακίνητα. Και οι άνεργοι, βέβαια. Φυσικά, γιατί για σκεφτείτε τώρα, κάποιος να είναι άνεργος και να πρέπει να πληρώσει. Άρα μπορεί να σβήσει αυτό το χρέος που έχει δημιουργηθεί, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι, σε μέχρι 72 δόσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα 22% το οποίο δεν εντάσσεται να το δούμε ως μισογεμάτο ποτήρι, ότι αυτοί δεν επηρεάστηκαν. Καλό μου ακούγεται να το δω έτσι. Ναι, όπως τα λέτε είναι ακριβώς, διότι κοιτάξτε, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πληγεί όσο κάποιες άλλες. Έτσι τα είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι αυτές οι οποίες λειτουργούσαν αυτό το διάστημα και μάλιστα τα πήγαν και καλύτερα από ότι το προηγούμενο, χωρίς κορονοϊό εννοώ. Γιατί ήταν ανοιχτές οι επιχειρήσεις αυτές και έπρεπε να απευθυνθεί κάπου ο κόσμος για να εκτονωθεί και λίγο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα είναι αυτό το 22%. Αλλά το μεγάλο κομμάτι έχει πληγεί και αυτό έχει φανεί. Το θέμα όμως είναι ότι έχει ξαναπάρει μπρος η οικονομία και φαίνονται και στα αποτελέσματα. Και ξέρετε, τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είναι όλο το σύστημα καταγεγραμμένο μέσα στο τάξη, θέλω να σας πω ότι φαίνεται και πάλι ότι έχει επανέλθει η οικονομία στα καλά της. Και το ζητούμενο ποιο είναι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε πολλά κρούσματα και να μην έχουμε επιβάρυνση του υγειονομικού συστήματος και Θεός φυλάξει να έχουμε κάποιο κλείσιμο. Αν και όλοι οι υπουργοί, και είναι απόφαση αυτό, λένε ότι δεν πρόκειται να έχουμε καινούριο lockdown, αλλά θα έχουμε περιορισμούς των ανεμβολίαστων ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Κύριε Ρουκά, ευχαριστώ πολύ για τα στοιχεία που μας δώσετε και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Η πρώτη COVID-free έκθεση της Ευρώπης θα είναι η 85η ΔΕΘ, που θα υποδεχθεί από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου εκθέτες και επισκέπτες σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με τους εμβολιασμένους και μη, ο πρόεδρος της ΔΕΘ, Τάσος Τζίκας, ανέφερε ότι το προσεχές διάστημα θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις και επανέλαβε ότι θα πρόκειται για ένα εκθεσιακό γεγονός COVID-free.
Η πρώτη COVID-free εμπορική έκθεση στην Ευρώπη θα είναι η φετινή 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, επεσήμανε ο πρόεδρος της Dathiel Expo, Τάσος Τζίκας. Αυτό που θέλω να πω καταρχάς είναι ότι η φετινή 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι COVID-free. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια απόλυτα ασφαλής έκθεση. Θα τηρήσουμε βέβαια όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα εκείνης της περίοδου και θα την πραγματοποιήσουμε με φυσική παρουσία και διαζώσεις. Θα είναι μια έκθεση απόλυτα ασφαλής. Θα δούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα των εμβολιασμένων και των μη εμβολιασμένων με πιστοποιητικά, με rapid test, με μάσκες, με αποστάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Αυτό που σας λέω είναι ότι θα γίνει η έκθεση με φυσική παρουσία και θα είναι COVID-free. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Dathiel Expo, έχει εκδηλωθεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από εκθέτες. Όσον αφορά τη διοργάνωση, θα είναι μια μεγάλη γιορτή της πόλης. Η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε τον κόσμο να θέλει να γίνει η έκθεση, τους επαγγελματίες να ξαναστήσουν τα περίπτερα και να κάνουν συμφωνίες. Θα είμαστε όλοι εδώ. Η έκθεση είναι ήδη γεμάτη. Από εδώ και πέρα πια με δυσκολία βρίσκουμε χώρους για νέους εκθέτες. Γι' αυτό καλό όσους το σκέπτονται να το δηλώσουν, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε καθόλου χώρους. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα με κεντρικό θεματικό άξονα της έκθεσης στο παρελθόν, παρόν και μέλλον της χώρας, με αφορμή και την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα προσελκύσει τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων και φορέων από όλη την Ελλάδα, αλλά και ξένων συμμετοχών. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, που η πανδημία τις επικαιροποίησε ακόμη περισσότερο. Θα δίνουμε έμφαση στα ενεργειακά ζητήματα και θα δίνουμε έμφαση στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν στην Ελλάδα τα ερχόμενα χρόνια. Γιατί πραγματικά ο τόπος μας είναι ένας ευλογημένος τόπος και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε στην 85η Διεθνή Έκθεση, όπου έχουμε τιμόμενη χώρα την Ελλάδα, όχι μόνο για τα 200 χρόνια για τα οποία βέβαια είμαστε περήφανοι, αλλά και για το παρόν και για το μέλλον της χώρας μας και για τα παιδιά μας. Παράλληλα, θα διαθέτει και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά τα οποία θα αποτελέσουν πόλο έλξης για επισκέπτες όλων των ηλικιών. Για να δούμε τι γίνεται στην Ολλανδία τώρα, θα συνομιλήσουμε με τον Παύλο Κερασαβόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας. Κύριε Κερασαβόπουλε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Μπλέξατε πάλι, αυτά μαθαίνω. Μπλέξαμε πάρα πολύ. Ενώ πήγαιναν από πολύ σήμερα... καλά τα πράγματα και μέχρι και το τέλος Ιουνίου είχαν βελτιωθεί τόσο πολύ που προχώρησε η κυβέρνηση σε άρση μέτρων, πριν περάσει ένα 15ήμερο καλά-καλά. Ξανά τα ίδια. Από σήμερα η Ολλανδία είναι στο κόκκινο. Φυσικά αυτό είναι για τον ευρωπαϊκό χάρτη που έχει σχέση με το COVID. Ναι. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι επέστρεψε, όλα τα κυβερνητικά στελέχη επέστρεψαν για να έχουν απόψε άμεση συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Α, μάλιστα. Σε συναγερμό είστε δηλαδή. Είναι σε συναγερμό, αλλά το θέμα είναι ότι τα κρούσματα είναι που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία ή με διασωληνωμένους. Είναι πάρα πολύ ελάχιστοι σε συγκρίση με τα κρούσματα. Ναι. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, επειδή ήταν όλα ανοιχτά, λειτουργούσαν σχεδόν τα πάντα. Έπρεπε εστίαση, ο κόσμος διασκέδαση να κάνει... λέτε. Ναι. Όλα, ναι. Έπρεπε να κάνουν τεστ για να μπουν να πάρουν μέρος και είχαμε πάνω από 51.000 κρούσματα, από τα οποία όμως μόνο 60 άτομα βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Ναι. Και 12 διασωληνωμένοι. Mm-hmm. Αυτά ήταν την περασμένη εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει επειδή και στην Ολλανδία τα κρούσματα αφορούν νέους ανθρώπους, πιο γερούς οργανισμούς. Ναι. Δεν έχει φανεί ακόμα το πόσο έχει μεταδοθεί σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Όχι, και μάλλον αυτό εκεί φοβάται η κυβέρνηση. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, διότι οι περισσότεροι νέοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ηλικίες είναι από 18 μέχρι 30, περίπου 32 ετών. Σήμερα ανακοινώθηκαν περίπου 11.000 κρούσματα. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος πάει και κάνει τα τεστ. Και αυτό είναι θετικό, λέει η κυβέρνηση, ναι, διότι βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και κάνει τα τεστ, είτε θετικά είτε αρνητικά.
Σήμερα είχαμε μόνο 14 άτομα που πήγαν στο νοσοκομείο για προληπτικά. Δεν υπήρχε κανένας διασωληνωμένος, κανένας νεκρός. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα εντύπωση, πάρα πολύ θετικό. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Κερασαβόπουλο, βέβαια τα βλέπουμε και στην Ελλάδα το ρόλο που παίζει η διασκέδαση και ο συγχρονισμός των νέων. Στα κρούσματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν στην Ολλανδία, όσοι μπορούσαν να καταλάβουν πού κόλλησαν, το 40% είπε σε νυχτερινή διασκέδαση. Ναι, ναι, αυτό είναι το περισσότερο, σε νυχτερινή διασκέδαση και σε άλλες εκδηλώσεις που γίνανε σε εξωτερικούς χώρους, είτε σε ημί εξωτερικός, ας πούμε, ήταν και μέσα και έξω. Mm-hmm. Και εκεί ήταν το μεγάλο το πρόβλημα. Οι εμβολιασμοί περπατάνε, εμβολιάζεται, ναι, ο κόσμος. Οι εμβολιασμοί πάνε πάρα πολύ, πιο γρήγορα από ό,τι ήταν τον περασμένο μήνα, πιο γρήγορα, mm-hmm. και ανοίγουν συνέχεια πλατφόρμες για ηλικίες νεότερες. Ναι. Αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, όπως αναφέρουν. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε από το μεγάλο ταξιδιωτικό οργανισμό Sunweb, ο οποίος έρχεται και στην Ελλάδα, όχι απαγόρευση, αλλά ανέρεση ταξιδιών για Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Κανάρια νησιά και Βελεαρίδες νήσους. Ναι. Όλα τα ταξίδια έχουν μεταφερθεί είτε για αργότερα, ή ακυρώνονται, mm-hmm. αυτά τα ταξίδια. Η εικόνα σήμερα... που έχετε είναι ότι αυτές οι χώρες έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω, για την Κύπρο ξέρω ότι έχουν, ναι, μεγάλη αύξηση στα κρούσματα. Και αυτές οι χώρες έχουν αύξηση κρούσματων και θέλει η Ολλανδία, όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί και επιστρέψουν, εκτός ότι πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ, έχουν και 10 μέρες καραντίνα με ενδιάμεσο δύο φορές τεστ. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το θέμα αυτό με τα κρούσματα έχει επηρεάσει αρκετά τον τουρισμό στην Ολλανδία, mm-hmm. διότι και η Ολλανδία το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ τουρισμό εκτός από τους Ολλανδούς που φεύγουν για άλλες χώρες. Mm-hmm. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που επισκέπτεται την Ολλανδία. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος που επισκέπτεται την Ολλανδία. Και αυτό είναι λίγο και αυτό πρόβλημα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Θεοχάρης σε Ολλανδική μεγάλη εφημερίδα και σε τηλεοπτικό σταθμό, ανακοίνωσε ότι οι Ολλανδοί, άσχετα με τα κρούσματα, αυτό τον ενδιαφέρει τα άτομα που πάνε στα νοσοκομεία, οι διασυγκινωμένοι. Αυτός ο αριθμός, λέει, τους ενδιαφέρει. Να. Και οι Ολλανδοί είναι πρόσδεκτοι στην Ελλάδα, είτε έχουν το διπλό εμβόλιο μετά 14 μέρες, mm-hmm. είτε έχουν αρνητικό τεστ, είτε έχουν νοσήσει. Μάλιστα. Όλοι αυτοί μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και αυτό είναι κάπως θετικό. Ναι, αλλά για να μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει σε καλή κατάσταση για να μπορούν να γυρίσουν και να μην μπλέκουν με καραντίνες και άλλα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθουν, κύριε Κερασαβόπουλε. Αυτό είναι που μας καίει. Να πούμε ότι και τα τεστ όλα ταξιδιών, διακοπών στην Ολλανδία είναι δωρεάν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να έχετε καλό βράδυ. Έγινε, καλό σας βράδυ. Με ένα τηλεφώνημα μπορούν πλέον να ειδοποιούν οι κτηνοτρόφοι τον φορέα υλοποίησης προγράμματος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να συλλέγονται άμεσα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τα νεκρά ζώα που μέχρι σήμερα κατέληγαν σε ρεματιές, κανάλια, ριάκια και άλλα σημεία της υπαίθρου. Το πρόγραμμα είναι ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ και είναι το πιο εκτεταμένο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έβρισκε λύση, είναι τα νεκρά ζώα που συνήθως κατέληγαν σε κανάλια, ριάκια, ρεματιές ή και άλλα σημεία της υπαίθρου. Πλέον, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω υλοποίησης ενός προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210-89-60-100 να ενημερώνουν τον φορέα ώστε να συλλέξει τα νεκρά ζώα χωρίς οι ίδιοι να έχουν την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση. Το πιο εκτεταμένο αυτή τη στιγμή στη χώρα, μιλάμε για ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία. Και πραγματικά ήταν ένα πάγιο αίτημα, ας πούμε, να το πω έτσι, των κτηνοτρόφων, γιατί λύνουμε τα χέρια και πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς στην διαχείριση των νεκρών ζώων που είχαν στις εκμεταλλεύσεις τους. Το πρόγραμμα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ τέθηκε ήδη σε εφαρμογή και στόχος του είναι να εκλείψουν οι αντίστοιχες αιστείες μόλυνσης στο περιβάλλον και η σημαντική επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Θα πάψουν να δημιουργούνται αυτές οι αιστείες μόλυνσης που σας προανέφερα, είτε με την αποτροπή
των περιβαλλοντικών μολύνσεων στα είδος, στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω των τομάτων των νεκρών ζώων που βρισκόντουσαν, που τα βλέπαμε σε ρέματα και σε δάκια όπως προανέφερα, είτε για πολλούς άλλους λόγους. Παράλληλα, υπάρχει η πρόβλεψη για τη διενέργεια ελέγχου της αιτίας θανάτου ενός ζώου σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού για τον έγκαιρο εντοπισμό νόσων, όπως η σπογκώδης εγκεφαλοπάθεια. Στα νεκρά βοηδή ηλικίας άνω των 24 ή των 48 μηνών, ανάλογα με τη χώρα της αρχικής προέλευσής τους, και στις έγκυες και στα πρόβατα, στις ηλικίες άνω των 18 μηνών, θα γίνεται έλεγχος για τους λόγους και για πρόληψη ουσιαστικά αν υπήρξε στο ζώο ή όχι, για παράδειγμα κάποιον ασθενειών όπως η σπογκώδης εγκεφαλοπάθεια. Το κόστος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το μόνο που πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι είναι να τηλεφωνούν στην εταιρεία που ανέλαβε το σχετικό έργο για να την ειδοποιήσουν να παραλάβει το νεκρό ζώο από τη μονάδα τους και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Με ένα τηλεφώνημα είναι τόσο απλή διαδικασία, δίνοντας ο κτηνοτρόφος κάποια συγκεκριμένα πολύ απλά στοιχεία για το ζώο, τον αριθμό του ενωτίου, ας πούμε, και την εκμετάλλευση που βρίσκεται κτλ. Κτλ. Κάποια τυπικά στοιχεία, θα έρχεται ο φορέας διαχείρισης εντός 48 ώρων να παραλάβει το ζώο και να το διαχειριστεί περιβαλλοντικά σωστά όπως πρέπει και με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις βάσει νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, στόχος του προγράμματος είναι να εκλείψει το φαινόμενο με τα νεκρά παραγωγικά ζώα που απορρίπτονται στην Ήπεθρο και δίπλα στα οδικά δίκτυα. Είναι πολύ σημαντικά τα ωφέλη στον υδροφόρο που θα προκύψουν για τον υδροφόρο ορίζοντα και γενικά για τα νερά. Γιατί ακόμα και μία ταφίνα γινόταν χωρίς να ακολουθούνται οι υγειονομικοί όροι οι προβλεπόμενοι, και αυτό ήταν πρόβλημα γιατί η σύψη του ζώου αντιλαμβάνεστε ότι περνούσε με τον καιρό το έδαφος. Όπως επισημαίνει με έμφαση, το πολύ σημαντικό πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων θα βοηθήσει σε μέγιστο βαθμό την προστασία του περιβάλλοντος και θα απαλλάξει τους κτηνοτρόφους από ένα πρόβλημα που χρόνιζε για τα καλά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως κάθε βράδυ, σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ να έχετε.